Πάνω στη δράση ενός νέου παράγοντα, στο εμπόριο ναρκωτικών ευρείας κλίμακας, έπεφταν συστηματικά τους τελευταίους μήνες οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, που φαίνεται ότι έβγαλαν λαβράκι με τη σύλληψη του 52χρονου κτηνοτρόφου. Χθες το μεσημέρι, μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στην επαρχιακή οδό Ανογείων Ηρακλείου, εγκλωβίστηκε από τους αστυνομικούς, ενώ μετέφερε με το αυτοκίνητό του πάνω από 3 κιλά χασίς. Η ηλιγκιώδης ταχύτητα και οι κινήσεις που έκανε με το 4x4 στη διάρκεια της διαδρομής πρόδιδαν την ύπαρξη του φορτίου. Το σακί με το χασίς υψηλής ποιότητας και φετινής οδειάς ήταν τοποθετημένο απροκάλυπτα πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Η υπόθεση αποκτά και άλλες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος σχετίζεται με διαβόητο νεαρό κακοποιό που έχει συνδέσει το όνομά του με το μεγάλο κεφάλαιο των εγκληματικών ενεργειών που πυροδότησαν την πολύμινη αστυνομική επιχείρηση των Ζωνιανών. Παρά το γεγονός ότι οι διοκτικές αρχές επιλέγουν να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται να έχει μεγαλύτερο βάθος, καθώς ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος βρίσκεται σε ευθεία σύνδεση με πρόσωπο που έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν σε πολύκροτη υπόθεση με εμπόριο ναρκωτικών ευρείας κλίμακας. Η έρευνα επεκτάθηκε στο σπίτι και το ποιμνιοστάσιο του 52χρονου, όπου βρέθηκε ένα ακόμη πανομοιότυπο σακί με τρήματα κάναβης, τα οποία προδίδουν ότι είχε στην κατοχή του τουλάχιστον άλλη μία αντίστοιχη ποσότητα ναρκωτικών με το φορτίο που κατασχέθηκε, η αξία του οποίου ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών φαίνεται να πονταρούν πολλά στην ατζέντα φωτιά που βρέθηκε στο σπίτι του 52χρονου για να ξεκλειδώσουν και άλλες πτυχές της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί πάντως έκαναν έρευνες για αρκετή ώρα γύρω από το ποιμνιοστάσιο του 52χρονου, αναζητώντας τυχόν ίχνη φυτείας, καθώς το χασίς που κατασχέθηκε είναι ντόπιο και πρόσφατη οδιά.